όπως είχε συμβεί και στον αγώνα του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό. Κόρφα 36-23 απέναντι στον Αγγέλου που είναι καλός αμυντικός, για την ακρίβεια είναι εκνευριστικός αμυντικός. Rebound από ποιον, από κανέναν τελικά. Σωστά ο Λέμαν δείχνει ΠΑΟΚ. 5 λεπτά ακόμα, σκορ 36-23 με τον Πανιώνη να ελέγχει πλήρως το μάτς. Το μάτς θυμίζει λίγο τον αγώνα του πρώτου γύρου, όταν η διαφορά μειώθηκε στο τέλος όταν πήρε φωτιά ο Πρέλεβιτς και πέτυχε 5 στα 6 τρίποντα πριν αποβληθεί με τις καλυπιέ. Τέρνερ για μια ακόμα φορά. 38-23 με 24 από τους 38 πόντους του Τέρνερ. Έχουμε 2 πόντους από τους περιφερειακούς του ΠΑΟΚ. Πρέλεβι 2 πόντους, Κόρφας 0, Καλακτερός 0 και Μουντούρης 0. Λοιπόν, πάρα πολύ δύσκολα είναι. Αυτό είναι ο λόγος που διαφορά είναι τόσο. Σάβιτς και Μπέρι δώσανε πόσο μπορούσανε, αλλά περιφέρεια του ΠΑΟΚ σήμερα δεν παίζει καλά. Ο λόγος σίγουρα είναι και καλή άμυνα του Πανιωνίου. Με εξαίρεση τα δύο τρίποντα του Μπαλογιάννη, τα καλάθια του ΠΑΟΚ μέσα από τη ρακέτα είναι με αίμα και με πολύ κόπο. Σάβιτς. Ο ΠΑΟΚ που σύν της άλλης δεν έχει και την άνεση του εχνιδιασμού. Την μπάλα είναι για τον Πανιόνιο. Το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει μια υποδειγματική διαιτησία. Έτσι οι δύο ομάδες δεν έχουν να μεμψημυρούν παρά μόνο να ασχολούνται με τα δικά τους προβλήματα κατά μια και όχι να διαμαρτύρονται τους διαιτητές. Παλιό ελληνικό κόλπο αυτό. Είναι και μια ιδιαιτερότητα αυτή, ελληνικές ομάδες σε ντέρμπι με ξένους διαιτητές. Ο Τέρνερ τη στιγμή που ετοιμαζόταν να καρφώσει παίρνει το φάουλ 4 λεπτά πριν από το τέλος, είναι το δεύτερο φάουλ του Σάβιτς. 38-23, Μαρκόπουλος θα αντικαταστήσει τον Πρέλεβιτς. Επαναλαμβάνω, Πρέλεβιτς παίζει με ένεση που έκανε λίγο πριν από τον τζάμπολ. Επαναφέρει τον Μπουντούρη που έχει 3 φάουλ και προσπαθεί, όπως πολύ σωστά επισήμανε προηγουμένως ο Βλάντου, να βρει στηρίγματα επιθετικά από την περιφέρεια. Εκεί που ο ΠΑΟΚ έχει απογυμνωθεί. Αυτή η πάσα που προηγούμενος έδωσε Φάνη στο Τέρνερ είναι πάσα που λίγοι παίκτες στην Ευρώπη μπορούν να δώσουν. Είναι πάσα ανάμεσα 4 παίκτες και Τέρνερ μόνος κάτω καλάτι. Αυτό πρώτο πρέπει να δεις. Και άλλο είναι αν μπορείς, αν έχεις ικανότητα να δώσεις αυτή η πάσα. Ενώ Φάνης είναι ικανός για τέτοιο. 39-23 με 25 πόντους από τον Τέρνερ. Μπέρι. Ακόμα 3-58. Μπέρι που τα έχει βρει δύσκολα από ένα σημείο και πέρα μετά τους 6 πόντους που πέτυχε στην αρχή. Αρκετά γρήγορα. Πανιώνιος που ελέγχει το ρυθμό του αγώνα. Αυτό που οι προπονητές συνηθίζουν να λένε ελεγχόμενο ρυθμό. Όταν μπορώ τρέχω, όταν δεν μπορώ σταματάω και παίζω οργανωμένα. Τέρνερ για 3. Κόρφας δίστασε. Τι να κάνει ο Φουκαράς ο Κόρφας εκεί. Ο Τέρνερ σήμερα είναι από άλλο πλανήτη. 42-23 κυρίες και κύριοι. Η διαφορά στους 19 πόντους με τον Τέρνερ να ξεπερνάει τον εαυτό του της Γλυφάδας. Θα είχε πετύχει 28 πόντους αλλά με 3 λεπτά περισσότερα. Και εκτός των άλλων ο Μπουντούρης αναγκάστηκε να υποπέσει σε τέταρτο φάουλ. 3,5 λεπτά πριν από το τέλος. Το μάτς ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι καθώς ο Πανιόνιος φλερτάρει με το συν 20. Ο ΔΕΠΑΟ χρειάζεται ανασυγκρότηση. Χρειάζεται κάποια δραστική παρέμβαση. Πρόλεβιτ το είπε καθαρά χτες. Δεν θέλουμε άλλο πέζαρο. Εκεί που ο ΠΑΟΚ έδωσε δικαιώματα στη Σκαβολίνη να νικήσει με 16 πόντους διαφορά. Διαφορά έμεινε στο 19, 42-23. Ο Μαρκόπουλος επέλεξε ένα χαμηλό σχήμα για αυτά τα τελευταία 3 και 14 του πρώτου ημιχρόνου. Στο μεταξύ ο Αγγέλου κάνει το πρώτο του φάουλ και είναι προφανές Βλάντο ότι αυτό που θέλει να κάνει τώρα ο Μαρκόπουλος είναι να πιέσει, να τρέξει, να ψαλιδίσει τη διαφορά. Είναι αναγκασμένος να κάνει αλλαγές γιατί κανένας δεν έχει περιμένει τέτοια διαφορά. Αν έβαλε Γιαννάκης βολές θα ήταν πάνω από 20 πόντους, ούτε ημίχρονο δεν έχει περάσει. Και καλά κάνει που κάνει τόσες αλλαγές. Κάτι πρέπει να αλλάζει σίγουρα. Ίσως έπρεπε και νωρίτερα, εκεί που ήταν διαφορά 10 πόντους στην αρχή, έπρεπε νωρίτερα να κάνει αλλαγές. Ακόμα 3 και 14. Σκορ 42-25.
από τους δύο πρώτους πόντους του Τζον Κόρφα, του βιονικού ανθρώπου όπως τον χαρακτήρισε ένα περιοδικό, για το γεγονός ότι έχει παίξει 196 συνεχόμενα μάτς στο ελληνικό πρωτάθλημα, ένα πρωτοφανές ρεκόρ από τους ενεργεία παίκτες. Τέρνερ που χρεώνεται με επιθετικό φάουλ από το Λέμαν στην προσπάθεια του να περάσει. Είναι το πρώτο φάουλ του Αμερικανού. Για να ξαναδούμε τη φάση. Εδώ είναι ο Τέρνερ. Τέρνερ που γλιστράει. Έτσι και έτσι. Δεν είναι αυτό μόνο το πρόβλημα. 2.50 πριν από το τέλος. 42-25 Κόρφας εναντίον Αγγέλου. Σάβιτς έχει βγει να σκρινάρει. Μπαλογιάννης και πάλι για 3. Και το follow από τον Σάβιτς. 42-27. 19 έγιναν 15, αλλά ο Πανιόνιος είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού. 2,5 λεπτά πριν από το τέλος. 10-14 τα φάουλ. Γιαννάκης πάει στο lay-up, ο Γαλαφτέρος δεν μπορεί να κόψει. 44-27. Κατή άμυνα του Πρέλεβιτς, και Πρέλεβιτς πρέπει να πρεσάρει πιο πολύ. Επειδή παίζουν με κοντή σχένα, πρέπει να πρεσάρουν πιο πολύ. Μόνο προσπαθεί Κόρφας, αλλά Γιαννάκης παίρνει μπάλα και Πρέλεβιτς δεν πρεσάρει. Και επιθετικό φάουλ από τον Κολούτσι. 2 λεπτά πριν από το τέλος, φάουλ στο Γαλαχτερό. Και καινούριο time out που παίρνει ο Μαρκόπουλος, βλέποντας την ομάδα του στο μείον 17 και στους 44 πόντους. Στον πόλεμο των 6 ημερών, μια μάχη μπορεί να κρίνει πολλά. Περιστέρι Παναθηναϊκός, την Κυριακή στις 7 και 4 στην ΕΤΕΝΑ. 6 αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος θα συναντηθούν ο Φόσκολος με τον Πολίτη. Όχι βέβαια οι συντελεστές ελληνικής απουνόπερας, αλλά οι προπονητές των δύο αθηναϊκών ομάδων. Περιστέρι Παναθηναϊκός, Κυριακή, απευθείας μετάδοση της ΕΤΕΝΑ στις 7 και 4. ΕΤΕΝΑ φέρνει τους ανθρώπους του αθλητισμού στο σπίτι σας. Τη Δευτέρα το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός. Sport Time. 64 σελίδες γεμάτες χρώμα, δράση, εγκυρότητα. Sport Time. Εφημερίδα σταθμός για αναγνώστες επιπέδου. Τη Δευτέρα και κάθε πρωί. Ξανά στη Νέα Σμύρνη. Σκορ 44-27. 28 πόντους έχει πετύχει ο Τέρνερ, είναι απίστευτο. 7 ο Γιαννάκης, 4 ο Φάνης. Είδατε και τις πρώτες σκορές του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ Μπέρι 9. 8 έχει ο Σάβιτς. ΠΑΟΚ που, να διορθώσω κάτι καταρχήν, το time out προηγουμένως το πήρε ο Μίσας. Ο Μαρκόπουλος είχε εξαντλήσει και τα δύο time out που έχει δικαίωμα να πάρει. Ο ΠΑΟΚ που εκτίθεται ανεπανόρθωτα από την άμυνά του, έχει δεχτεί σε 18 λεπτά 44 πόντους, τη στιγμή που το παθητικό του στην Ευρώπη μέχρι τώρα είναι 76 πόντοι. 38 αναημίθανο με αυτή την λογική. Το πάντως δεν είναι απολύτως σωστή πάντα. Γιαννάκης που γλιστράει. Μαρκόπουλος άλλαξε τώρα. Κόρφας μαρκάρει Γιαννάκη, αλλά τώρα φέρνει μπάλα Αγγέλου και παίζει ρόλο playmaker, οργανωτή. Λοιπόν, και πάλι πρέπει Πρέλεβιτς να πρεσάρει τώρα Αγγέλου. Το αλλά κόσ... Πρέλεβιτς, επειδή είναι τραυματία, δύσκολο είναι να κάνει τέτοιο. Το κόουσ του κόουσ του Κόρφα, 44-29. Τέρνερ. 1,5 λεπτό πριν από το τέλος. Καινούριο τρίποντο των Αμερικανών. Rebound του Γαλαχτερού. ΠΑΟΚ που χρειάζεται το τρέξιμο. Αλλά βέβαια τρέξιμο που δίνει το δικαίωμα στον Τέρνερ. Ω! Είναι αυτό που λέει ο Μίσας, ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος παίκτης στην Ελλάδα και ίσως στην Ευρώπη που να μπορεί εν κινήσει να κάνει κάρφωμα 360 μοιρών από το high post. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Αν προλάβετε. Προλαβαίνετε όμως, γιατί ο Γιάννης Ντατζόπουλος έβαλε slow motion. Air Turner. 46-29. Για να δούμε την αντίδραση του ΠΑΟ, που είναι βέβαια μεγάλη ομάδα και μπορεί να βγαίνει από στενοπούς και να καλύπτει, να λύνει τα προβλήματά της, αλλά αυτή τη στιγμή ο Πανιόνιος δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα στον ΠΑΟΚ. Όσο για τον Τέρνερ, αυτό στο βιολί του έφτασε τους 30, ενώ αυτό που βλέπετε τώρα είναι το δεύτερο φάουλ του Αγγέλου. Δύο βολές.
κόσμος γύρω γύρω ασχολείται ακόμα με το κάρθωμα του Τέρναρ. (Συσχελίδι) 46-30-51 δευτερόλεπτα από την τέλος. Με τέτοιο κάρθωμα Τέρναρ θα κέρδιζε και στο διαγωνισμό που έγινε στην Μινεάπολη στο Σάββατο. 46-31-51 δευτερόλεπτα λοιπόν πριν από το τέλος. 26 φάουλ έως τώρα από τις δύο ομάδες. Σε ομάδα υψηλού κινδύνου ο Μπουντούρης που έχει 6, που έχει 4. Στόουκς. Το σουτ μπροστά στον Σάβιτς. Αλλά σκαρφαλώνει. 48-31. Ο Αμερικανός φτάνει τους 6 πόντους, αλλά με τέτοιο τέρναρ ο Μίσας δεν χρειάζεται το δικό του σκοράρισμα, όπως φανταστείτε δεν χρειάζεται ούτε καν το σκοράρισμα του Γιαννάκη. 21 δευτερόλεπτα ακόμα, προφανώς η τελευταία επίθεση του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Με τον Πανιόνιο να βρίσκεται στο συν 17 και να έχει βάλει, τουλάχιστον όσο βλέπουμε μάτς, υποθήκη για τη ρεβάνς. Καλαφτερός για 3. 48-34. Αγγέλου στην εκνοή. Και στο σημείο αυτό τελειώνει το ημίχρονο. Μικρόφωνο στο Δόξη Βαλιούλη, καθώς οι ομάδες αποχωρούν, κάποιο ρεπορτάζ. Νίκο, μαζί μας ο συνεργάτης του Κώστα Μπίσα, αλλά και συνεργάτης μας σε όλες τις τηλεοπτικές μεταδόσεις εδώ του Πανιόνιου, ο Νίκος Αποστολίδης. Νίκο, στο πρώτο ημίχρονο, παρότι η μάχη είναι ελληνική, ο Πανιόνιος δείχνει να συνεχίζει αυτό που κάνει σε όλα τα ευρωπαϊκά μάτς, να ελέγχει το ρυθμό. Ποια είναι τα κλειδιά αυτής της επιτυχίας? Δεν υπάρχουν κλειδιά, αυτό είναι το παιχνίδι του Πανιόνιου. Ο Πανιόνιος θέλει να παίζει γρήγορο μπάσκετ, ειδικά μέσα στο γήπεδο του βέβαια. Είναι το παιχνίδι που του αρέσει, το παιχνίδι που του ταιριάζει σαν ομάδα και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε πάντοτε. Αυτό κάναμε και σήμερα, έχουμε βάλει 50 πόντους. Πιστεύω πως αν δεν είχαμε κάνει κάποια σημαντικά λάθη θα ήταν πολύ μεγαλύτερη διαφορά από ό,τι είναι τώρα. Αυτά τα σημαντικά λάθη πώς θα τα κάνεις πιο συγκεκριμένα? Στην άμυνα θα έλεγες. Δεν είναι ένα συγκεκριμένο λάθος ή μία κατηγορία λαθών. Είναι πολλά διαφορετικά πράγματα τα οποία συνολικά πρέπει να τα διορθώσουμε. Επειδή ο ΠΑΟΚ κρύβει αρκετές δυνατότητες ακόμη και επειδή το δεύτερο ημίχρονο είναι αρκετά επικίνδυνο, γιατί καμία διαφορά δεν δίνει σιγουριά στο Αλεξάνδριο, τι οδηγίες θα δοθούν στο ημίχρονο στην ομάδα? Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι τίποτα δεν έχει εξασφαλιστεί από το πρώτο ημίχρονο και το δεύτερο ημίχρονο μπορεί να μπει ο ΠΑΟΚ μέσα και να κερδίσει το παιχνίδι. Ακριβώς. Δεν είναι τίποτα αυτή η διαφορά. Το θέμα είναι να παίξουμε με λιγότερα λάθη από όσα έχουμε κάνει, να διορθώσουμε και κάποια λάθη, ειδικά επιθετικά λάθη που έχουμε κάνει, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τη διαφορά. Είναι γνωστό τι μας περιμένει στο Αλεξάνδριο. Θα έλεγες ότι πέρα από την τρομερή απόδοση του Τέρναρ μέχρι στιγμής, χρειάζεται ο Πανιόνιος σε κάποιες άλλες επιθετικές επιλογές που στο δεύτερο ημίχρονο? Τις έχει. Τις έχει και θα τις έχει. Αν τυχόν δεν μπορέσει ο Τέρναρ κάποια στιγμή να βάλει καλάθι, έχει τόσους παίκτες να μπορέσουν να βάλουν καλάθι. Ευχαριστούμε, Νίκο.